Τιμή να φιλοξενούμε τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Κογιουμτζή, ο οποίος θα μας δώσει την πραγματική εικόνα της οικονομίας. Κύριε Κογιουμτζή, ο χρόνος δικό σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Βαγκοπούλε. Πραγματικά είμαστε σε μια εκπτωτική περίοδο, θα έλεγα σε μια χρονική συγκυρία όπου θα έπρεπε να υπάρχει μια καταναλωτική δυναμική, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι ό,τι λεφτά υπήρχαν εξοδεύτηκαν κατά τη διάρκεια της Black Friday και μέσα στην εορταστική περίοδο. Και βεβαίως μετά από τις πολλές υποχρεώσεις που έχουν νοικοκυριά και καταναλωτές και επιχειρήσεις, δυστυχώς δεν περισσεύει αυτή τη στιγμή για κατανάλωση. Και παρότι στην αγορά υπάρχουν δελεαστικές τιμές, η σχέση ποιότητας και τιμής είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και είναι, το έχουμε πει επανειλημμένα και από τη δική σας κοινότητα, ότι είναι μονόδρομος για τον κάθε επιχειρηματία για να προσελκύει πια καταναλωτές σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο στην επιχείρησή του, να έχει πολύ καλές τιμές, τη στιγμή μάλιστα που η μόνη πηγή ρευστότητας για την κάθε επιχείρηση είναι ουσιαστικά η κατανάλωση. Ξέρουμε πολύ καλά και ξέρετε πολύ καλά, κύριε Παπακυριακόπουλε, ότι έχουμε ένα κλειστό τραπεζικό σύστημα. Το 90% των επιχειρήσεων είναι αποκλεισμένο ουσιαστικά από οποιαδήποτε μορφή χρηματοδότηση. Μόνο το 6% από έρευνες που κάναμε μπορεί να μπει και σε ευρωπαϊκά προγράμματα, στο ΕΣΠΑ. Και το Ταμείο Ανάκαμψη θα έλεγα ότι είναι ερμητικά κλειστό για τη μικρή και την πολύ μικρή επιχείρηση. Τη στιγμή που έχουμε απορροφήσει κοντά στα 12 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά επωφελήθηκαν από αυτό μόνο 150 επιχειρήσεις και αυτές είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Και παρότι είχαμε πολλά λόγια, παχιά λόγια ουσιαστικά από την κυβέρνηση για το Ταμείο Ανάκαμψης και υπήρχε προσδοκία, δυστυχώς φαίνεται ότι τα πράγματα θα είναι δυσίωνα, παρότι θα εισπράξουμε κοντά στα 32 δις και με τη μόχλευση να ξεπεράσουμε τα 60 δις και με το ΕΣΠΑ ουσιαστικά μπορούμε να φτάσουμε στα 90 δις, αλλά από όλα αυτά τα χρήματα πολύ ελάχιστες επιχειρήσεις θα υποφεληθούν. Μάλιστα σήμερα ήμασταν σαν επιμελητήριο σε συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Λογιστήριο του Κράτους, για να συζητήσουμε πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις αυτές από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και παρότι λέγονταν και από χίλιοι υπουργών ότι τα κλάστερς αποτελούν ουσιαστικά τη λύση αυτή τη στιγμή για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δυστυχώς όμως η λέξη κλάστερ δεν υπάρχει πουθενά στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έως τώρα δεν φαίνεται πουθενά. Παρότι και ο κύριος Γεωργιάδης μας έλεγε ότι σε αντιστάθμισμα σε σχέση με τις επιχειρήσεις τις μεγάλες, τόσο να μπορεί να ζωντανέψουν και οι μικρές επιχειρήσεις, να ανταποκριθούν στον έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει και στη μηδαμινή χρηματοδότηση να δημιουργηθούν κλάστερς. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καθόλου μέσα στο πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για όλες αυτές τις επιχειρήσεις που προσδοκούσαν ουσιαστικά να τροφοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψη. Άρα κύριε Παπακυριακόπουλε, τα πράγματα είναι δυσίων και δεν το λέω εγώ, το λέει και η έρευνα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίου που είδε το φως δημοσιότητας πριν από μερικές μέρες, όπου μιλά για ένα δύσκολο πραγματικά εξάμεινο. Μάλιστα αναφέρει εύγλωτα μέσα ότι το 70% πια των νοικοκυριών έχουν περικόψει από ένδυση, από υπόδηση, από ταξίδια. Το 55%, και αυτό είναι το δυστυχές ουσιαστικά, έχουν περικόψει βασικά είδη ανάγκης. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις κοντά στο 55% μιλάνε για τρομακτική δυσκολία. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις βαριές υποχρεώσεις που έχουν προκύψει, τόσο από τη δεκαετή κρίση, από την πανδημία, αλλά τώρα από την ακρίβεια και από την ενεργειακή κρίση. Άρα μιλάμε για δυσκολία μέσα σε ένα εξάμηνο που θα έχουμε και εκλογές και ξέρουμε πολύ καλά ότι σε περίοδο εκλογών τα πράγματα γίνονται ακόμα δυσκολότερα για την κατανάλωση, γιατί και η ψυχολογία είναι αρνητική, αλλά και ουσιαστικά οι καταναλωτές είναι προσανατολισμένοι στις εκλογικές διαδικασίες.
Κύριε Κογιουμτζή, εδώ πέρα τα στοιχεία είναι καταιγιστικά. Όταν μιλάμε για 70% των οικογενειών που περικόπτουν βασικά είδη, γιατί και η ένδυση είναι βασικό είδος της επιβίωσης. Δηλαδή, άμα δεν ντυθεί ο άνθρωπος, πού θα καταδύσουμε, θα γυρίσουμε στην εποχή των σπηλαίων. Έχουμε λοιπόν 70% απώλεια τζίρου από τη μεγάλη μερίδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε μηδενική χρηματοδότηση και όπου γίνεται εφικτή η χρηματοδότηση τραπεζική είναι με δρακόντιους όρους, δηλαδή τα επιτόκια χορηγήσεων είναι εξωφρενικά. Έχουμε τις υψηλότατες τιμές στην ενέργεια, στο ρεύμα, στο πετρέλαιο κίνησης να παραμένουν. Έχουμε ένα τζίρο ο οποίος ήταν υποτονικός ακόμα και την περίοδο των εορτών, εάν αληθεύουν τα στοιχεία που έχω διαβάσει. Και τώρα στην περίοδο των εκπτώσεων και να αυξηθεί ο τζίρος, το κέρδος θα είναι μειωμένο γιατί έχουμε εκπτώσεις. Και απορεί πραγματικά ο Έλληνας μικρομεσαίος πώς θα επιβιώσει. Και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η μικρομεσαία επιχείρηση είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της πατρίδας μας. Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν αρμαγεδόνα, κύριε Κογιουμτζή. Έτσι φαίνεται. Τα πράγματα είναι δύσκολα πραγματικά, κύριε Παπακυριακόπουλε. Αυτό αποτυπώνουν οι έρευνες, αυτό αποτυπώνει ουσιαστικά και η πραγματικότητα. Πραγματικότητα που βιώνουμε, που βιώνουν όλοι οι έμποροι, οι μικροί και οι πολύ μικροί έμποροι και επιχειρηματίες. Αποκλεισμένοι, είπα και πριν, από το τραπεζικό σύστημα και από οποιοδήποτε είδους χρηματοδοτικό εργαλείο. Η αναπτυξιακή τράπεζα δεν λειτουργεί στο σημείο που θα πρέπει να λειτουργήσει και να μοιράσει χρήματα στην αγορά τους, ώστε να δώσει προστιθέμενη αξία στην ίδια την οικονομία. Το ιδιωτικό χρέος καλπάζει, ξεπερνάμε τα 270 δις ευρώ. Οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία πάνε και βαίνουν πάνω από 43 δις. Και οι οφειλές προς την εφορία είμαστε στα 113 δις. Άρα έχουμε πολλές υποχρεώσεις αυτή τη στιγμή που έχουν συσσωρευτεί και η πολιτεία, παρά τις δικές μας επικλήσεις, παρά τις επικλήσεις όλου του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου να κάνει επιτέλους μια γενναία ρύθμιση 120 δόσεων, ούτως ώστε να δώσει ανάσα σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις να εισρεύσουν και χρήματα και στα δημόσια ταμεία, να δημιουργήσει έναν ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό όπως έχουν όλοι οι άλλοι Έλληνες πολίτες, να καταργήσει την προκαταβολή φόρου, γιατί απομυζεί ουσιαστικά πόρους από μια επιχείρηση με κλειστό τραπεζικό. Εκμηδενίζει τα όποια κέρδη, κύριε Κογιουμτζή, και φαίνεται ότι η κυβέρνηση, οι κυβερνώντες δεν έχουν κατανοήσει ότι τις επιχειρήσεις ο μικρομεσαίος δεν τις κρατάει από χόμπι, δηλαδή έβγαλε μηδέν, εντάξει δεν τρέχει μία, είναι για να συντηρήσει την οικογένειά του. Είναι οικογενειακές επιχειρήσεις η συντριπτική πλειοψηφία αυτών. Έχω άδικο, κύριε Κογιουμτζή? Έτσι είναι, κύριε Παπαγγελιακόπουλο, το 98% περίπου της επιχειρηματικότητας της χώρας είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είναι οικογενειακές ουσιαστικά επιχειρήσεις. Είμαστε ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, κοντά στο 23% απασχολούμε. Φανταστείτε αν αρχίζουν και κλείνουν κατά δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες επιχειρήσεις, καταλαβαίνει τι θα σημαίνει αρμαγεδόνας αυτό για την ανεργία. Για την ανεργία. Έτσι, αυτό εμείς είναι κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, κύριε Κογιουμτζή, αλίμονο αν δεν στηριχθεί η μικρομεσαία επιχείρηση με κάθε τρόπο και κάθε κόστος, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας και οι συνέπειες θα είναι ασύλληπτες. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας.